μπροστά του και είχε ένα τρομερά εγωιστή άνθρωπο. Ή όντως είχε το Θεό μπροστά του, μέσα σαρκωμένο, μέσα σε έναν, ο οποίος είχε λάβει σάρκα και ωστά και ήταν το πρόσωπο που έπρεπε μπροστά του. Αυτό φυσικά με τα μάτια, πώς ο άλλος να το αντιληφθεί. Τι μας λέει λοιπόν, ότι προερχόμαστε από την πηγή της ζωής. Προερχόμαστε από την πηγή του φωτός. Ο άνθρωπος, σας λέω τώρα πολύ περιληπτικά, ο άνθρωπος τι έκανε. Απομακρύνθηκε από την πηγή της ζωής. Αδάμ και Εύα. Δεν σας πιάνω λεπτομέρειες στον παράδεισο. Το τι έγινε, δεν μας χρειάζεται, δεν ξέρουμε την ιστορία. Ένα μας ενδιαφέρει, το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πηγή της ζωής. Και αφού απομακρύνεσαι από την πηγή της ζωής, υποχρεωτικά πηγαίνεις προς το θάνατο. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να το καταλάβει κανείς. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το φως, από την πηγή του φωτός. Άρα οδεύει προς το σκότος. Αυτό δεν έπαθε και ο αιώς φόρος. Δεν ήταν ο καλύτερος άγγελος. Δεν ήταν ο άγγελος ο οποίος έφερε το φως. Δεν ήταν ο άγγελος ο αρχάγγελος ο οποίος ήταν παραπάνω και από τον Μιχαήλ και από τον Γαβριήλ και από τους αρχαγγέλους. Από όλα τα τάγματα δεν ήταν ο πρώτος. Που μάλιστα έλαμπε τόσο πολύ. Όμως τι έκανε. Αποφάσισε κάποια στιγμή αντί να είναι ενωμένος με το θέλω, με το είναι, με τον πραγματικό Θεό και με τη θέληση του Θεού, αποφάσισε ότι. Γιατί έχει λογική, είναι έλογο. Και ο άγγελος έχει λογική. Αποφάσισε να κάνει το δικό του θέλω. Το λεγόμενο ίδιο θέλημα. Οπότε παρουσιάστηκαν δύο θέλω. Το ένα ήταν της πηγής της ζωής και του φωτός, και το άλλο ήταν ήθελε ο αιώς φόρος να κάνει το δικό του θέλω. Εξέφρασε μια αυτοδυναμία. Ήθελε να είναι αυτοδύναμος. Να έχει δικιά του άποψη. Να έχει δικιά του γνώμη. Επί των πραγμάτων. Αυτό αυτομάτως τον έκανε να διαχωρίσει από τον Θεό. Ενώ ήταν ένα με τον Θεό, με την πηγή του φωτός, διαχώρισε. Και όσο το ίδιο θέλημα, η ίδια θέληση υπερίσχυε στον αιώς φόρο, απομακρυνόταν από την πηγή της ζωής. Και όσο απομακρυνόταν, από φωτεινός άγγελος έγινε σκοτεινός. Και γι' αυτό λέμε ότι ο διάβολος είναι σκοτεινός άγγελος. Γιατί έφυγε πλέον από την πηγή του φωτός, δεν μπορεί πλέον να φωτίζει. Και έγινε πλέον σκοτεινός άγγελος. Το ίδιο παθαίνει ο άνθρωπος όταν έχει ίδιον θέλω, ίδιον θέλημα. Γι' αυτό μόνο πως κάνει το ακούει. Και καταργεί το ίδιον θέλημα. Ώστε θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό. Αρνείται το ίδιον θέλημα. Τελειώνει. Δεν μπορώ να έχω ίδιον θέλημα. Ταυτίζομαι, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού, όπως ήταν πριν και το αιώς φόρο. Ένα θέλημα. Από τη στιγμή που αποκτάει ίδιο θέλημα, δικιά του γνώμη, δικιά του άποψη, δικό του θέλω, αρχίζει η ανεξαρτοποίηση. Χωρίζουν τα δύο πράγματα. Και αρχίζει η απομάκρυνση. Μέχρι τότε φεύγει από την πηγή της ζωής, οδηγείται στο θάνατο. Φεύγει από την πηγή του φωτός, οδηγείται στο σκοτάδι ο αιώς φόρος. Οδηγείται στο σκοτάδι. Και αυτομάτως μετά κάνει το ίδιο και ο άνθρωπος. Δεν έκανε, δεν ταυτιζόταν πλέον με το θέλημα του Θεού. Αποφάσισε μόνος του να κάνει αυτό που ήθελε. Ίδιον θέλημα. Και λέει, εγώ θα κάνω αυτό. Και το έκανε. Από την ώρα που αρχίνησε να κάνει το ίδιο θέλημα, αρχίνησε η απομάκρυνση και του ανθρώπου από την πηγή της ζωής. Άρα που οδηγήθηκε. Οδηγήθηκε αυτόματα στο θάνατο. Οδηγείται και αυτό είπαμε και λένε οι πατέρες όλοι ότι η παρακοή γεννά το θάνατο. Η πάντη να είναι το κάνει ο άνθρωπος το ίδιο θέλημα. Και πώς επανέρχεται στην πηγή της ζωής. Καταργώντας το ίδιο θέλημα.
Και κάνοντας το θέλημα πάλι του Θεού. Πάπη να έχει. Αυτό κάνει ο μοναχός. Γι' αυτό ο μοναχός, ένα από αυτά που υπόσχεται, είναι η υπακοή. Κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αιός Φόρος. Ώστε να καταργήσει το ίδιο θέλημα για να επανέλθει ξανά στην ενωσή του. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η απομάκρυνση, και όσο απομακρύνθηκε ο άνθρωπος, οδηγείται στο θάνατο. Οδηγείται ο άνθρωπος μακριά από το φως, στο σκοτάδι. Κόλαση, σκότος. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός στην μέρα πανικεμένη στον Πατερημόν, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Γι' αυτό έρχεται και βάζει αυτά τα λίγα λόγια. Γι' αυτό είπε ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτό. Αρνείσαι το θέλημά σου. Αρνείσαι τον εαυτό σου. Αρνείσαι το εγώ σου. Δεν έχεις πλέον ίδιον θέλημα. Αν θέλεις να ξαναενωθείς με την πηγή του φωτός. Αυτό το πράγμα τι έκανε όμως. Ο άνθρωπος επειδή έκανε το ίδιο θέλημα, απομακρύνθηκε από την πηγή του φωτός και φτάνει προς το θάνατο. Ο Πατέρας όμως ο Θεός και όλη η Αγία Τριάδα, επειδή είναι παιδιά του άνθρωπος, είναι παιδί του, πόναγε. Πόναγε. Και βλέποντας ότι ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να βρει ξανά το δρόμο του και ότι το τέλος εγγίζει κάποια στιγμή, εγγίζει το τέλος. Κάποια στιγμή δηλαδή και οι επιστήμονες όπως λένε θα καταστραφεί το σύμπαν από μόνο του, όπως πάει. Βλέποντας λοιπόν ότι εγγίζει το τέλος, στους έσχατους καιρούς εμφανίζεται ο Χριστός. Το 2000 χρόνια πιο πριν είναι η έσχατη καιρή. Γιατί έχουμε πει ότι αν υποθέσουμε ότι είναι τόσο από την αρχή της δημιουργίας μέχρι εδώ κάτω είναι η Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός εμφανίστηκε κάπου εδώ στο τέλος. Όλα αυτά τα χρόνια είναι πρόχρηστο. Αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό όλες οι προφητείες μιλάνε ότι ο Σωτήρας θα έρθει στους έσχατους καιρούς. Θα έρθει ο Χριστός. Μην κοιτάτε μέχρι μας φαίνεται πολλά 2000 χρόνια. Για το Θεό δεν είναι. Γιατί εμφανίζεται στους έσχατους καιρούς. Γιατί βλέπετε ότι πλησιάζει το τέλος και ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του να έρθει να πάρει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί. Μόνος του. Πάει, χάνεται. Και βλέπει λοιπόν ο Θεός ότι φεύγει ο άνθρωπος. Πάει, πλέον οδηγείται για το σκότος. Τελειώνει. Φεύγει, οδηγείται μια για πάντα στο θάνατο. Τι έρχεται και κάνει. Ο ίδιος πλέον αναλαμβάνει και έρχεται πάνω στη γη. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη εδώ τώρα του Θεού. Έρχεται ο ίδιος ο Πατέρας, επί γης κατήλθες, ή να σώσεις τον Αδάμ και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα με χρυσάδου κατελήλη θα ζητών. Ψάλουμε στα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Επί γης κατήλθες, κατέβηκε πάνω στη γη, αναζητώντας τον Αδάμ, αναζητώντας το πλάσμα του, το παιδί του, αναζητώντας. Και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα με χρυσάδου κατελήλη θα ζητών. Γιατί έρχεται και τον αναζητεί. Έρχεται όπως ο πατέρας αφού βλέπει το παιδί του πλέον οδηγείται στον κρεμό, πριν πέσει το παιδί του και τελειώσει, έρχεται, παίρνει μορφή ανθρώπου και έρχεται να μας πιάσει από το χέρι, να μας πει γυρίστε πίσω και να μας τραβήξει. Ελάτε πίσω να σας ενώσω με τη ζωή ξανά. Ελάτε πίσω να σας γυρίσω, μόνοι σας πελαγοδρομήσατε πλέον. Δεν μπορείτε μόνοι σας. Δεν μπορείτε να βρείτε τον δρόμο. Και γι' αυτό είπε εγώ είμαι η οδός. Μόνο από μένα αν διέλθετε θα σωθείτε. Μόνο εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως. Μόνο αν περάσετε μέσα από εμένα. Και έρχεται λοιπόν και μας βουτάει. Έρχεται από πάντως Θεός, γίνεται άνθρωπος με μία σκοπιμότητα. Να μας γυρίσει πίσω να σας ξαναενώσει με το φως. Να μας ξαναενώσει με τη ζωή, να γίνουμε ένα. Οπότε να μην χαθούμε. Και στην προσπάθειά του αυτή να μας περάσει να μας ενώσει, εμείς τι του κάνουμε. Τον φτύνουμε, και όσο έρχεται να μας αρπάξει,
να μας σώσει, να μας γυρίσει πίσω, γιατί ο άνθρωπος τι είχε κάνει, αναζητούσε η αλήθεια είναι η σωτηρία.